Θα πιαστώ αυτό που μας έλεγε πριν ο Δημήτρης ο Μαύρος. Λέει, βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις πρώτες του φθινοπόρου. Τσιμπάει η κυρία Τινεροπούλου, τσιμπάει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν άκουσα να λέει ότι τσιμπάει το κουκουέ. Παρότι στην ευρύτερη αριστερά γίνεται χαμός. Ξέρετε, αυτά τα τελευταία 10 χρόνια, μην πάμε πιο μακριά, πιο πίσω, πόσα κόμματα μια κρίση έχουν περάσει, πόσοι αρχηγοί έχουν περάσει από αυτό το στούντιο και σήμερα βρίσκονται κάπου αλλού. Το κουκουέ είναι εδώ. Υπάρχει αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα. Μπορεί να είναι σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει αντιπολίτευση. Η εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ, την οποία δεν την είχε προβλέψει ούτε ο κύριος Μαύρος, έπεσε και εκεί έξω, είναι μια εγγύηση γιατί. Γιατί αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι οργανωμένος αγώνας παντού. Είναι αυτό που βλέπει καθημερινά ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του όταν βγαίνουν στη χώρα. Κόσμο που διεκδικεί, που απαιτεί. Να είναι σίγουροι ότι δεν θα εμφανίζονται χωρίς τη συνοδεία των ΜΑΤ. Γιατί ο κόσμος πλέον έχει αποφασίσει να διεκδικήσει ένα σημαντικό του κομμάτι εδώ και τώρα αυτά που του ανήκουν. Αυτά που δεν μπορεί με αυτά χωρίς να ζήσει. Δεν μπορεί ένας νέος αδιόρυσος εκπαιδευτικός με 740 ευρώ να πηγαίνει στη Μήλο και να μην έχει που να κοιμηθεί. Δεν μπορεί να καταργούν 1000 τμήματα σχολείων και να συγχωνεύουν παιδιά 26 και 27 σε μία τάξη. Δεν μπορεί να περιμένουν παιδιά στα ΕΠΑΛ να εγκριθούν δεκάδες τμήματα που δεν έχουν εγκριθεί ειδικοτήτων ή τομέων. Υπάρχει μια σκληρή καθημερινότητα. Το ΚΚΕ έχει μια τεράστια γύρωση σε όλη την Ελλάδα. Είναι μπροστά, είναι μέσα. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει χιλιάδες που διεκδικούν, που απαιτούν στη ΔΕΘ. Ο Υπουργός Υγείας, δεν υπάρχει νοσοκομείο, δεν υπάρχει σημείο που να μην είναι αντιμέτωπος με την αγανάκτηση των νοσοκομιακών, αλλά και του κόσμου, των γιατρών, απέναντι σε αυτό το χάλι. Και η απάντηση λοιπόν σήμερα, να σας το πω καθαρά, είναι μαζί με αυτή την οργανωμένη πάλι τον αγώνα να μπει επιτάπητο στο ζήτημα της εξουσίας. Δηλαδή. Γιατί η ουσία αυτού που παρακολουθούμε και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ είναι η κρίση πολιτική, ιδεολογική, οργανωτική της σοσιαλδημοκρατίας. Ένα άλλο μοντέλο διαχείρισης. Ναι. Είδαμε, δεν είναι ο κόσμος όμως τρέφεται μαζικά στον Κομμουνιστικό Κόμμα. Προσέξτε, παρότι υπάρχει αυτή η κρίση. Προσέξτε, εμείς δεν αρνούμαστε ότι υπάρχει ένα σχετισμός. Δεν αναρωτιόμαστε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συνέπειες. Όμως το τι λέει κάθε κόμμα απέναντι στη διέξοδο, απέναντι στη δική του πρόταση εξουσίας, πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια σαφήνεια και από μια ρεαλιστικότητα η οποία πατάει στις σημερινές ανάγκες. Γιατί είναι ανάγκη σήμερα, για παράδειγμα, να μην πληρώνουμε το ρεύμα όπως το πληρώνουμε. Να έχουμε μισθούς με αυξήσεις, με συλλογικές συμβάσεις, γιατί η ακρίβεια τσακίζει τη δύσκολη καθημερινότητα. Πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ.